μπουκάς στην πολιτική, ως πολιτικό μάρκετινγκ. Δηλαδή κάθε πολιτικός είσαι πολιτικός. Να τον καθορίσουμε τον τσαμπουκά, mm-hmm. γιατί με το να λέμε τσαμπουκά, κάποιος μπορεί να λέει ότι θα μπούμε στη Βουλή, θα τα σπάσω όλα, θα δείρω μερικούς και θα φύγω. Αυτό δεν είναι τσαμπουκάς. Τι είναι αυτό? Αχαρακτήριστο. Καφριλίκι. Αχαρακτήριστο. Okay. Δεν μπορεί να γίνει. Είσαι ευτυχισμένος? Πολύ. Γιατί? Γιατί? Καταρχήν, γιατί έχω την κόρη μου. Mm-hmm. Βαλίσια. Τη Βαλίσια. Έχουμε την υγειά μας. Καλά έχει. Πρέπει να σου πω ότι με το που είπες την κόρη μου, έχει αλλάξει τελείως το πρόσωπό σου. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε την υγειά μας. Mm-hmm. Έχω ανθρώπους που με αγαπάνε mm-hmm. και ανθρώπους που αγαπώ. Έχω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια, μια απασχόληση mm-hmm. που με γεμίζει. Πόσο αγαπάς τις ειδονές και τις απολαύσεις? Φαντάζομαι όσο μέσος άνθρωπος. Όχι παραπάνω? Όχι παραπάνω. Τις γυναίκες? Πάρα πολύ. Mm. Αυτό σου έχει γυρίσει ποτέ μπούμεραγκ? Δηλαδή, σε έχει φάει το φουστάνι από εδώ γύρω? Όχι. Όχι. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι την ψωνίζεις? Στα νιάτα μου, ναι. Mm-hmm. Βεβαίως, την ψώνισα. Ποιο ήταν το κριτήριο? Ποιο ήταν το κριτήριο ότι την ψώνισα? Μου το είπαν οι φίλοι μου. Πουλάς γοητεία? Όχι με την έννοια της αχλή σε γυναίκες. Αυτό ξέρω. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είναι το όπλο μου. Mm-hmm. Ένα από τα όπλα μου. Γιατί έχουμε περιπατολογικές και διώχνουμε μία επένδυση που είναι για όλη την Ελλάδα. Γιατί? Ερωτηματικό. Ποιον παίζεις εδώ? Ποιος ρόλος είναι? Από το ρεπερτόριο ποιος είναι? Εδώ είναι Κούρκλος, Ξανθόπουλος και κανένα δυο ακόμη μαζί. Βόγλης. Είναι το φυσικό, πολύ Βόγλης τώρα που το βλέπω. Παίζει και λίγο όχι άλλο κάρβουνο εδώ πέρα. Έχει άλλο κάρβουνο, έχει κούρκουλο, όχι άλλο κάρβουνο, τα καζάνια, μωρέ. Ναι. Όταν ο άλλος γυρίζει και σου λέει ότι ο Απόστολος Γκλέτσος πυροβολεί σκυλιά, δεν λες ρε. Πυροβολεί σκυλιά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η ιστορία με το λυσασμένο σκυλί, το οποίο αν το ρεπορτάζουνε σωστό, διόρθωσέ με, επειδή δεν βρέθηκε φιλοζωική ή κάτι τέτοιο, υπέστη ευθανασία από κτηνίατρο στη Σλίδα. Σωστό το έχω το ρεπορτάζ? Σωστό ακριβώς. Οπλοφορίες? Όχι ρε, τι λάθος που λέω. Ξέρω εγώ.